Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της ενωτικής κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ. Μια παρουσία η οποία αναμφισβήτητα καταγράφεται ως συγκεκριμένη επιλογή, ψύχρεμα, νυφάλια, θα έλεγα με τον κίνδυνο και ενδεχομένως να παρεξηγηθεί η έκφραση, με πατριωτική υπευθυνότητα, να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα το οποίο λέγεται μακεδονικό. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Βούτση, τον Σπύρο τον Δανέλη και βεβαίως την εξαιρετική δημοσιογράφο, την κυρία Νικόλη Λιβαδάρη, για την παρουσία τους σε αυτή εδώ την εκδήλωση. Τα όσα οι δύο προηγούμενοι αγαπητοί φίλοι είπαν, νομίζω ότι έχει εξαντλήσει την κλίμακα των θεμάτων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω. Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, έτσι ώστε να προωθείτε η επίλυση του λεγόμενου μακεδονικού και να αναζητείτε λύση? Βεβαίως. Πολύ δε περισσότερο που δεν καταγράφεται το αντίθετο σε αυτό το βεβαίως, με το δεδομένο ότι η γειτονική χώρα έχει επιλέξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, βεβαίως και τον προσανατολισμό προς τον ευρωατλαντισμό, ψυχρεμότερες απόψεις και συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας καταγράφουν, φαίνεται να καταγράφουν την επιλογή τους για την νέα πορεία της χώρας τους μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή η ψυχραιμία και η νέα εκτίμηση των δεδομένων από την γειτονική Φιρόν καταγράφει επίσης και τη συγκεκριμένη θέλησή τους, η οποία είναι και σε κείμενα, να εγκαταληφθούν θέσεις και εξάρσεις αλυτρωτισμού και βεβαίως δεν τίθεται ζήτημα εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, με το δεδομένο ότι δεν προβάλλονται τέτοιες διαθέσεις από την γειτονική χώρα. Ακούσαμε λίγο πριν την διαδρομή αυτής της υπόθεσης. Επιτρέψτε μου να θυμάμαι, μέσα στη Βουλή των Ελλήνων όταν είχε ξαναέρθει το θέμα, να προκύπτει με σαφήνεια ότι η χώρα μας, επί σειρά πολλών ετών, μάλιστα και στο επίπεδο της ημερήσιας διάταξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να αναφέρεται στη Φιρόν με το χαρακτηρισμό Μακεδονία. Έχει συμφέρον η χώρα μας από την επίλυση του μακεδονικού? Αναμφισβήτητα ναι. Διότι θα έχει, στο πλαίσιο αν θέλετε ενός ρεαλισμού της πολιτικής, θα έχει διευθετημένες τις σχέσεις της από την μεριά της Φιρόν και θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακεραιότητάς της με μια χώρα η οποία βεβαίως διεκδικεί και θέλει τη συνεργασία με την Ελλάδα. Έχουμε συμφέρον και για λόγους που αναφέρονται στα ευρύτερα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν κατανοούν κάποιοι οι οποίοι λένε «η μη λύση είναι η λύση ή αφήστε το σε ευθετότερο χρόνο» ότι αυτό διευκολύνει, το είπε ο Σπύρος λίγο πριν. Επιτρέψτε μου να το επισημάνω για άλλη μια φορά, ότι αυτή η μη λύση εξυπηρετεί και διευκολύνει την ανάπτυξη του τόξου της Τουρκίας, η οποία συστηματικά, επίμονα, αξιοποιεί τις διαφορές μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, επιδεικνύοντας το δίθεν ενδιαφέρον της και για τη Βοσνία και για τη Φιρόν και για το Κόσοβο. Παραλείπουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την μη λύση ως λύση, γιατί το παραλείπουν να σημειώσουν ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες και προωθούμενες διαθέσεις, ας είμαι επιεική στο χαρακτηρισμό, διαθέσεις για τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Αυτά είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία δεν είναι δυνατόν να μην συνυπολογίζονται προκειμένου η χώρα να επιλέγει την διαδρομή της διαπραγμάτευσης. Το ερώτημα, φτάνει αυτό
φτάνει η ελληνική διάθεση και όπως εκφράζεται σήμερα με την συγκεκριμένη κυβέρνηση για να οδηγήσει σε λύση. Και η άλλη πλευρά, αναμφισβήτητα, η άλλη πλευρά πρέπει να προωθήσει και να επιδείξει και την δική της θέληση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Ερωτούν, θα πάμε σε συνταγματική αναθεώρηση στη Φυρόμ όταν ο κύριος Ζάεφ, επικεφαλής της προσπάθειας για την επίλυση του ζητήματος, δεν έχει πλειοψηφία? Πρώτον, ας μην βιαζόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να είμαι και κανένας δεν μπορεί να είναι αυθεντικός ερμηνευτής των διαθέσεων της αντιπολίτευσης που έχει ο κύριος Ζάεφ στη χώρα του, με τον δεδομένο βέβαια, γιατί αυτό αναδεικνύεται, ότι για να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος χρειάζεται την πλειοψηφία των 2/3 που λένε ότι δεν την διαθέτει. Αλλά γιατί αυτός ο πρόδρομος λόγος ότι δεν την διαθέτει, όταν μάλιστα δεν είμαστε σε θέση, η διαπραγμάτευση θα το αναδείξει και η εξέλιξή της, να καταγράψουμε αν υφίσταται ή δεν υφίσταται αυτός ο συσχετισμός των 2/3 υπέρ της αναθεώρησης του συντάγματος της Φυρών. Δεν με παρωθεί σε αυτό που θα σας πω καμία στρέβλωση νομικού, αλλά θα κάνω μία αναφορά σε ένα ζήτημα. Χρειάζεται άμεσα η αναθεώρηση του συντάγματος. Είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν επίμονα και χρόνια τώρα ότι αρκεί μία διεθνή συνθήκη, ένα διεθνές σύμφωνο το οποίο επικυριαρχεί της εσωτερικής νομοθεσίας και κατησχύει της εσωτερικής νομοθεσίας της Φυρών. Διότι από εκεί και πέρα υπάρχει η δέσμευση του διεθνούς δικαίου να αλλάξει και την νομοθεσία της, όπως την άλλαξε με την ενδιάμεση συμφωνία σε βασικούς τομείς. Και βεβαίως η αναθεώρηση του συντάγματος, εάν υπάρξει αυτή η διεθνή συνθήκη, θα είναι υποχρέωση της γειτονικής Φυρών έναντι του διεθνούς δικαίου, στο οποίο δεν μπορεί πια να μην αναφέρεται, διότι αυτό θα την εκθέτει αν δεν αναφέρεται, θα την δεσμεύει αρνητικά και αυτή θα προκύπτει ως ανακόλουθη μπροστά στην διεθνή κοινότητα, η οποία διεθνής κοινότητα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καταγράφει την δική μας ανακολουθία, και εννοώ την ανακολουθία της χώρας με την κάθε φορά πολιτική της έκφραση των προηγουμένων ετών που δεν ετόλμησαν, δεν θέλησαν να λύσουν το πρόβλημα και έχουν ακέραια την ευθύνη. Φίλοι και φίλες, τα 4 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν την γειτονική χώρα με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ποια είναι αυτά? Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, τι θέλουμε? Η μίληση θα γενικεύσει την χρήση αυτή, με το πρόσθετο δεδομένο που σας είναι γνωστό, είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε, ότι οι 130 και πλέον χώρες, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος, μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιούν τη γειτονική χώρα, αντιμετωπίζουν τη γειτονική χώρα ακριβέστερα με το όνομα Μακεδονία. Και αν μείνουμε στην μίληση, αυτό θα έχει ως συνεπακόλουθο η παγκόσμια κοινότητα γενικευμένα πια να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα, και εμείς δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει εκείνα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί είναι τα κρίσιμα και συμφέροντα για την ίδια τη χώρα μας, για την ίδια την πατρίδα μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θα κάνω αναφορά στην ιστορικότητα του ζητήματος. Μόνο επιτρέψτε μου μία πινελιά. Η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ενσυνεχεία εξελίξεις παρέδωσαν μία ευρύτερη περιοχή με την γεωγραφική Μακεδονία σε περισσότερους του ενός. Και σε μας, και στη Φυρόμ, και στη Βουλγαρία, διότι αυτές ήταν οι εξελίξεις, τις γνωρίζετε, και έτσι έχει γεννηθεί το οποιοδήποτε ζήτημα. Βέβαια, τα ζητήματα των πληθυσμών στον μεγαλύτερο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί
είτε με ανταλλαγές ή δυστυχώς με βίαιες μετακινήσεις οι οποίες έγιναν στο απότερο παρελθόν. Ποιος αμφισβητεί κατά συνέπεια την ελληνικότητα της Μακεδονίας? Και για να θυμηθώ την φράση του αείμνηστου συντρόφου μου, συντρόφου πολλών και διανοητή και στοχαστή μαχόμενου αριστερού του Άγγελου Ελεφάντη, ο οποίος έλεγε, όχι χαριτολογώντας, αλλά δεικτικά, «Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ανακολουθία της χώρας μας σε πάρα πολλούς κρίσιμους τομείς έχει καταγραφεί. Αρνηθήκαμε στο αρμόδιο δικαστήριο ότι είχαμε κάνει εμπάρκο. Το είχαμε κάνει. Αρνηθήκαμε να συνομολογήσουμε εκείνα τα οποία είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιτρέψτε μου την παρένθεση, δεν αποκαλύπτω, αγαπητέ πρόεδρε, σύντροφε Νίκο, κανένα μυστικό, για να μην κατηγορηθώ. Το λέω αυτό. Το 2001, όταν ξεκίνησε ο ανταρτοπόλεμος εκ μέρους του Ουτσεκά σε βάρος της Φυρόμου, η Ελλάδα έδωσε οπλισμό, όπλα, ελικόπτερα και άλλα πράγματα. Γιατί το έκανε? Το έκανε για όλους αυτούς τους λόγους που λίγο πριν ανέφερα. Διότι αντιλαμβάνεται ότι η ρευστότητα στα εκεί σύνορα της χώρας είναι μια ρευστότητα εξαιρετικά αρνητική. Με το δεδομένο μάλιστα ότι σήμερα η Φυρώμα έχει άλλους προσανατολισμούς, αυτή η ρευστότητα πρέπει να τελειώσει. Και έρχομαι στο τελευταίο για να μην σας ταλαιπωρώ. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο επικίνδυνο διότι δεν υπηρετεί, για παράδειγμα, την αυτοαναφορά της Νέας Δημοκρατίας στην κεντροδεξιά. Είναι επικίνδυνο και ανεύθυνο διότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να εμφανιστεί ανακόλουθη προς εκείνα που έπρατε στο παρελθόν, να αρνηθεί την ενδιάμεση συμφωνία, να αρνηθεί αυτά μέχρι πρόσφατα που έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θυσιάζει το εθνικό συμφέρον προκειμένου, όπως πιστεύει, να αποσαρθρώσει και να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Και μάλιστα ένα πρόβλημα για να το δημιουργήσει με μια επικίνδυνη επιλογή. Δεν θα τα καταφέρει βέβαια. Θέλει να διχάσει την ελληνική κοινωνία, να δημιουργήσει το μέτωπο των πατριωτών κόντρα και αντίθετα προς όλους εμάς που δεν είμαστε πατριώτες με διχαστικό λόγο σαν για αυτούς, προκειμένου να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και όπως λαθεμένα κατά την εκτίμησή μου πιστεύει ότι θα πάρει την πολυπόθητη κυβερνητική εξουσία, την οποία έχω τη γνώμη ότι αμετάκλητα την έχει χάσει. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μπορούσαμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σε επιμέρους ζητήματα και σε επιμέρους λεπτομέρειες. Από τούτη εδώ τη συνάντησή μας, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι, και κωδικοποιώ τον λόγο μου, η μίληση δεν είναι λύση. Και όσοι υποστηρίζουν ότι είναι λύση για να αντιμετωπιστεί σε ευθετότερο χρόνο, όχι μόνο κάνουν λάθος, αλλά λειτουργούν και επικίνδυνα. Και σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, τις προοδευτικές δυνάμεις, μπορεί να εξασφαλίσουν την ανασύνθεσή τους επί της ουσίας της προοδευτικής θέσης, αλλά καλό είναι να εγκαταλείψουν προφάσεις και να καταλάβουν ότι ο δικός τους αυτοπροσδιορισμός, ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός στην κρίσιμη ψηφοφορία, εάν και εφόσον βέβαια έρθει η συμφωνία στη Βουλή, επειδή θα συντρέξουν οι κατάλληλοι παράγοντες και οι ευνοϊκοί όροι, να μην εξαρτήσουν την ψήφο τους από οτιδήποτε άλλο. Γιατί το οτιδήποτε άλλο θα είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Και όποιος δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας, ας είμαι επίοικης, κάνει κακή, πολύ κακή πολιτική. Σας ευχαριστώ.